διαφορά περίπου τι 12 μονάδε, προηγείται η Νέα Δημοκρατία έναντι δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ σε νέα έρευνα τη MRB που βλέπει το φω τη δημοσιότητα το πρωί τη Πέμπτη. Η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε από την MRB για λογαριασμό του Real News στο διάστημα 27 Νοεμβρίου 5 Δεκεμβρίου σε δείγμα 2.000 πολιτών με δικαίωμα ψήφου με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων. Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριτική δημοσκόπηση. Πρώτο κόμμα σε πρόθεση ψήφου είναι η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνοντα 36,8% ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 24,5% το κίνημα αλλαγής με 7,7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5, η Ελληνική Λύση με 4,3, το Μέρα 25 με 3,2, ενώ εκτό Βουλή μένει η Χρυσή Αυγή με 2,7%, η Ανταρσία με 1,1, άλλο κόμμα ψηφίζει το 2,9, δεν γνωρίζω δεν απαντώ το 11,3%. Όσον αφορά τη δημοτικότητα των Υπουργών, η έρευνα δείχνει τα εξή. Πρώτο σε δημοτικότητα Υπουργό είναι Υπουργό Προστασία του Πολίτη Μιχάλη με ποσοστό 33,5%. Ακολουθεί ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο με ποσοστό 33... 1 ,1. Ο υπουργό Υγεία Βασίλη Κικηλία με 30,7%. Ο υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάγκο με 28,7%. Ο υπουργό Ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδη με 28,1%. Αλλά και ο υπουργό Οικονομικών Χρήσεων Σταϊκούρα με 28%. Όσον αφορά την εκλογή Προέδρου, ποσοστό 44,8% να επανεκλεγεί εκ νέου προέδρος, ο Πρόεδρο ο Προκόπη Παυλόπουλο, αναφέρει σχετική έρευνα. Ενώ παράλληλα, να εκλεγεί νέο πρόεδρο αναφέρει το 41,1%. Δεν γνωρίζω δεν απαντώ. Απαντά το 14,1%. Ενώ όσον αφορά το ερώτημα για το ποιο θα θέλατε να εκλεγεί πρόεδρο Δημοκρατία, 26% συγκεντρώνει ο Κώστα Καραμαλή, ακολουθεί με 11,2 ο Αντώνη η Ντόρα Μπακογιάννη με 8%, ο Ευάγγελο Βενιζέλο με 5,9%, η Μαρία Δαμανάκη με 4, ο Γιώργο Παπαδρέου με 2,6% και ο Κώστα Σιμίτη με 2,4%.